Εσύ είπες ότι δεν υπάρχει κανένα σκύλος. Έπειτα, ο Μπόμπος κάθεται τα δίπλα. Τότε θα μου φάνηκε. Χτύπα, χτύπα. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να μείνει μέσα σε αυτό το σιδεράνιο κουβούκλιο. Χτύπα λοιπόν, χτύπα με το ακτινό πίστολό σου.
κορίτσια, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ο Στίκης δεν είναι καλύτερος φίλος από τα παιδιά. Είναι... Θα το γνωρίσεις και θα δεις. Δεν μπορούμε να πάμε με τον άνθρωπο στην πιστεύω. Εκεί είναι το σπίτι του. Κορδινά, μ' αρέσουν πάντα τα παραμύθια που μου λες, με αυτό ποια πέρα είναι. Δεν είναι παραμύθι, Λιζάκη. Στορκίζομαι. Αν ήταν παραμύθι, θα ήταν το καλύτερο παραμύθι στον κόσμο. Να μένεις πια στα αστέρια και στους αταξίες, ανάμεσα στους κομίτες. Να έχεις παρέα τις γάτες. Να μην σου φωνάζουνε. Φάρε το μαλάκι σου. Φάρε το ζακετάκι σου που κλειώσεις. Μην γεμίζεις την παρέα να βάζεις τα καραβάκια σου μέσα. Δίκιο έχεις πόδια. Όλο μη και μη. Λίζα το κασκολάκι σου. Θα πάθεις τις αμυγδαλές σου. Ενώ Στίκης θα έλεγε. Σιγά την πανιέρα. Σιγά τις αμυγδαλές. Αχ, πώς χρειάζομαι να τον γνωρίσω. Μα ξανά. Είμαι σίγουρος. Και εσύ θα τον δεις. Θέλεις να σου αγοράσω ένα παγωτό πύραυλο. Μη με βάλεις μόνο, όπως την άλλη φορά, που μου έρθεις μια στον αέρα, να φωνάζω από το παράθυρο και να ακούνε τα σκαφιά στον δρόμο, δεν με τίγω, δώσ' να με καλάβει. Όχι μωρέ, μια σύντο δουλίτσα θέλω να μου κάνεις. Να, η γιαγιά είναι άρρωστη και η μαμά θα πάει να φύγει μετά τη δουλειά. Τώρα μου τηλεφώνησε και μου είπε να περάσει το δωμάτιο με την ηλεκτρική σου κουμπάκι, τι θα έρθει και... Για σένα τη φωνάζει η μαμά. Ω, είμαι μεγάλος. Εσύ όμως, εσύ μπορεί να πας να κόψεις ψωμί και να κοπείς το παγκέρι. Να έχω όλο το σπίτι. Ή μπορεί να πας να σκάνεις φαγητό και να ξεχάσεις τη φωτιά ανοιχτή και να αρπάξεις τα λαμπάδα. Ή μπορεί να πας να πληθείς και να ξεχάσεις τη γρίση ανοιχτή και να τρέχεις το νερό και φρο, να πλημμυρίσει όλο το σπίτι. Σιγά το παγκέρι. Σιγά το ζωμάτισμα. Σιγά το παγκέρι. Λοιπόν, θα σου αγοράσω εκείνο το πύραυλο. Και γιατί δεν καθαρίζεις το σου είπε μαμά. Γιατί εγώ πάω να νικήσω το πυρηνικό τέρας, το Μέγατρον. Παμ, 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 παμ. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Αλλά θέλω το διπλόπυρο. Καλά. Είναι άρρωστο. Και η μαμά πήγε στο σπίτι του. Και έπρεπε το κοιτούν να σκουπίσει. Γιατί θα φύγει η κυρία να κάνει μας πλάξη.
παγωτό ή ηλεκτροσκοπιστής. Ας είναι. Ξέρεις ποιος είναι ο σπουδαιότερος ηλεκτροσκοπιστής σε όλο τον κόσμο? Στίκης. Στίκης. Σταύρας. Λάβρας. Έβερμισκι. Τίκη και κυβέρνους. Ντόμι, ντόμι, ντόμιους. Η αλήθεια είναι πως ο Μοντάξης την καθοριότητα εδώ μέσα. Τα φιλάτερα του τύπου. Και τα τσόφινα από τα καλύπια. Τα τρία είναι δικά. Τα άλλα του τύπου. Και τα χαρτάκια από τις καλαμέλες. Δικά. Καραμέλες. Δίκιο, Είτε τι πήγε και σκέφτηκε. Βρε,
δεν ξέρεις που εγώ είμαι όλο δε μανούλα και όπως θες μαμά, άντε, βρες τώρα το φωτοδόγο που βγαίνει στο φεγγί για να μπούμε στο σπίτι μου να κρατήσουμε το παιδάκι. Είναι ψηλά! Για πέσουμε και σπάσουμε κανένα πόδι! Θα μπούμε ψηλοκρεμαστή και θα κυλήσουμε από το λύκι. Πάμε να το πάρουμε.
το σκουπίδι. Έλα με την ομονάκι! Εσύ την περασμένη εβδομάδα που ήσουν στο βαρκάκι, έχασε το βιβλίο σου και σου το κλέψανε και είχε και του κόσμου τα λεφτά. Και δεν έκανε έτσι. Και τώρα για ένα καμπανάκι κάνει τόση κασαρία. Ίσα θα βάλω το καμπανάκι μου με ένα παλαιοποδήλατο που χουνόταν με μια τη γειτονιά στο ύπνο. Το καμπανάκι μου όμω ήταν μοναδικό! Αλήθεια, διάβολα τα παράθυρα.